Αντιλαμβάνεστε πως νομίζω ότι προκυρήσονται οι εκλογές το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, επισήμως. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινάνε και οι περιορισμοί. Υπάρχει ένα πλαίσιο κανόνων στα μέσα ενημέρωσης. Αντιλαμβάνεστε πως τα πλαίσια της πολυφωνίας θα πρέπει να καλύψουμε εμείς οι δημοσιογράφοι όσο το δυνατόν περισσότερους υποψηφίους για να μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί και χρήσιμοι σε εσάς. Όμως σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή να ανοίξουμε έναν κύκλο πολιτικής συζήτησης με την υποψήφια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στο ψήφο δέλτιο βεβαίως της Λευκάδας, την κυρία Γεωργία Βιερινού, την πρώτη της, αν δεν κάνω λάθος, συνέντευξη σε περιφερειακό μέσο εδώ στη δική μας την περιοχή, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας, γιατί ξέρουμε ότι αυτές τις μέρες το πρόγραμμα είναι βεβαρημένο. Η κυρία Βιερινού είναι μόνιμη κάτοικος πλέον της Λευκάδας, οι επαφές της είναι πάρα πολύ συχνές. Και βεβαίως θα μας δώσει έτσι λίγο τον παλμό και αυτής της προεκλογικής εκστρατείας. Κύριε Βιερινού, χρόνια πολλά καταρχάς. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Καλησπέριζω λοιπόν και εγώ και εσάς, αλλά και το ακροατήριό σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να έχουμε σήμερα μια έτσι όμορφη κουβέντα. Κυρία Βιερινού, πρέπει να πω πως είστε γνώριμοι και αγαπητοί, ιδιαίτερα στο Μεγανήσι αλλά και στη Λευκάδα. Είστε, θέλω λίγο να συστηθούμε, γιατί εγώ θεωρώ πως αυτή τη στιγμή, επειδή μας ακούνε και περιφερειακά, μας ακούνε και ακροατές που μπορεί να μην είναι στη Λευκάδα, αλλά έχει ενδιαφέρον να ακούμε μια θέση και από ένα πολιτικό χώρο που ανήκετε. Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε μια καριέρα στην Αθήνα, στην ιατρική. Δώστε μας έτσι λίγο το στίγμα σας και μετά να το συνδέσουμε αυτό με το ενδιαφέρον σας για τα κοινά. Βεβαίως. Εγώ, όπως γνωρίζετε, έχω γεννηθεί και μεγαλώσει στο Μεγανήσι, στη Λευκάδα. Εκεί κατοικεί ακόμη η οικογένειά μου. Θεωρώ ότι τόσο η οικογενειακή παράδοση, όσο αν θέλετε και η ψυχή η λευκαδίτικη, με καθόρισε ως άνθρωπο. Έτσι άφησαν ένα αποτύπωμα στον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι και λειτουργώ, όχι μόνο ως άνθρωπος, αλλά και ως επιστήμονας, ως ένα ενεργό μέλος αυτής της κοινωνίας. Και αν θέλετε και κάτι παραπάνω, και ως μάνα. Στη Λευκάδα λοιπόν εγώ έμαθα ότι οι δυσκολίες και οι αντιξοότητες είναι το άλλο πρόσωπο της δύναμης στην οποία κρύβουμε. Ναι. Ότι ο κόπος μας για το κοινό καλό είναι η αμοιβή που θα έχουμε να λαβαίνουμε στο μέλλον. Και εμένα, αν θέλετε, αυτό το ενδιαφέρον, το νιάξιμο για τον συνάνθρωπό μου ήταν ένα καθημερινό βίωμα. Μάλιστα. Και έτσι έγινε, αν θέλετε, και η πηγή ανάγκη και ικανοποίηση σε εμένα. Πηξίδα λοιπόν είχα στη ζωή μου την προσφορά στον συνάνθρωπο. Έτσι έφυγα από το Μεγανήσι για να σπουδάσω. Είχα πάντα το βλέμμα μου όμως, να ξέρετε, στραμμένο στο νησί μας. Για να τι ήθελα να επιστρέψω, πιο δυνατή, πιο χρήσιμη και ίσως και πιο παραγωγική για τον τόπο μας. Θέλω λίγο αυτό το λειτουργήμα του γιατρού πάνω από 20 χρόνια. Είμαι αιματολόγος με εξειδίκευση στην παιδιατρική αιματολογία ογκολογία. Είμαι επιμελήτρια στην πρώτη πανεπιστημιακή παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία, στο Ογκολογικό Αιματολογικό Τμήμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η περιοχή στην οποία εγώ δουλεύω και το πεδίο δράσης μου ήταν στην Αθήνα, και αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο έχω μείνει στην Αθήνα. Δεν υπάρχουν τέτοιες εξειδικευμένες ειδικότητες στην περιφέρεια, αν εξαιρέσουμε την Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, που έχουν παιδογκολογικά τμήματα. Και αυτός ήταν ο λόγος λοιπόν για τον οποίο μένω και εργάζομαι στην Αθήνα. Σαφέστατα είναι και η οικογένειά μου εκεί. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι βεβαίως ως πάντα, επειδή το όνομά σας, και θέλω λίγο να κρατήσω το πιο δυνατά και το πιο ενεργά, κύριε Βιερινού, γιατί το όνομά σας είχε μπει και στις προηγούμενες εκλογές στο ψηφοδέλτιο. Όμως πρέπει να πω πως κάποια στιγμή, όταν εμείς σχολιάζαμε εδώ μέσα από το ραδιόφωνο στα πλαίσια του πολιτικού σχεδιασμού και μιλούσαμε για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου, είχαμε αυτή την αίσθηση ότι είναι ο κύριος Καβαδάς, ο οποίος είναι ο βουλευτής αυτή τη στιγμή, η κυρία Βιερινού, η οποία βάζει πλάτη, και κάποια στιγμή το διορθώσαμε και μετά και από συζήτηση που είχαμε μαζί σας, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή κατεβαίνετε με αξιώσεις, με την έννοια ότι ο στόχος σας δεν είναι απλά να ενισχύσετε ένα ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Λευκάδα, αλλά ουσιαστικά και εσείς να αναλάβετε και τα ηνία της έδρας. Έτσι δεν είναι? Μας το προσδιορίζετε λίγο αυτό? Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ πάντα είχα ως όραμα για τον τόπο μας και είχα την πεποίθηση ότι μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα, δίνοντας ένα αγώνα για το κοινό καλό,
από την πρώτη στιγμή που μπήκα στη μάχη των εκλογών, το 2015. Και αυτό ίσως έχει λίγο παρερμηνευτεί, επειδή το 2015 είχα μπει στο ψηφοδέλτιο τότε με λίστα. Και ίσως έχει αποτυπωθεί στους πολίτες της Λευκάδος ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα και ότι μπαίνω πάντα για να συμπληρώσω ένα ψηφοδέλτιο. Μάλιστα. Δεν είναι λοιπόν έτσι. Νιώθω δικαιωμένη για την επιλογή μου να στηρίξω την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζω ακόμη πιο αποφασιστικά, ακόμη πιο δυναμικά, ως υποψήφια βουλευτής Λευκάδος με τη Νέα Δημοκρατία και σε αυτές τις εκλογές. Το τονίζω, ως υποψήφια βουλευτής στο νομό μας. Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό και το σημειώνουμε και υποθέτω ότι αυτό το φανερώνει και η δράση σας, καθώς παρακολουθείτε και εσείς από κοντά όλα τα δρόμενα, όλες βεβαίως κάνετε επαφές, mm-hmm. έχετε γυρίσει τα χωριά, έχετε λοιπόν μία εικόνα για το νησί. Θέλω λοιπόν να σας mm-hmm. ρωτήσω, αυτή τη στιγμή θεωρείτε mm-hmm. ότι η Λευκάδα με κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και με τον βουλευτή, τον κύριο mm-hmm. Καβαδά, έχει ευνοηθεί αναφορικά με χρηματοδοτήσεις και υλοποίηση έργων ή μπορούν να γίνουν ακόμα και άλλα περισσότερα πράγματα? Σαφέστατα έχει ευνοηθεί. Θεωρώ ότι και ο βουλευτής, ο κύριος Καβαδάς, mm-hmm. έχει παρουσιάσει το έργο του μέχρι τώρα. Αλλά αυτό μπορούμε να το δούμε και μέσω του Δήμου και της Περιφέρειας, βεβαίως. Με τις οικονομικές ενισχύσεις που έχουν λάβει από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όλα αυτά τα 4 χρόνια. Και παρά τις αντίξωες συνθήκες τις οποίες έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Σίγουρα υπάρχουν αρκετά θέματα που έχουν επηρεάσει αρνητικά τη Λευκάδα. Δική μου πρόθεση είναι να εργαστώ και να συνεργαστώ με τους πολίτες, να τους ακούσω και με τις αρχές της περιοχής, ώστε να βρούμε λύσεις στα όποια προβλήματα έχουν προκύψει. Μάλιστα. Και τα οποία φυσικά θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε κατοίκου στο νομό μας. Αυτή τη στιγμή, κυρία Βιερινού, έχουν προκύψει και κάποια θέματα το τελευταίο διάστημα που καλείστε mm-hmm. ίσως να απαντήσετε. Δηλαδή, ένα θέμα mm-hmm. έχει να κάνει και με τους δασικούς χάρτες που σίγουρα θα το συζητάτε στις επισκέψεις σας που κάνετε και στα χωριά αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Να. Και που, φυσικά. Που προφανώς υπάρχει μια τοποθέτηση από το βουλευτή ότι αυτή η νομοθετική παρέμβαση, μάλλον η καινούργια, η εγκύκλειος, λύνει το θέμα. Από την άλλη όμως υπάρχει και μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λέει ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Γι' αυτό έχετε συγκεκριμένη άποψη? Πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προβληματίζουν τους συμπολίτες μας και που μπορεί να μην έχουν και μια ξεκάθαρη εικόνα τη δεδομένη χρονική στιγμή? Θα σας πω, ερχόμενη λοιπόν στην Λευκάδα και μετά την απόφασή μου να είμαι υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές, mm-hmm. Αντιλήφθηκα το πρόβλημα που είχε προκύψει με τους δασικούς χάρτες, για την επίλυση του οποίου είχα μία συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή Δασών, τον κύριο Κουντούφα στην Αθήνα, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι η δήλωση διευθυνσίας υπέρ του ελληνικού δημοσίου, στην οποία, mm-hmm. η οποία έγινε και είχε υποβληθεί από τον δασάρχη, από τον προηγούμενο δασάρχη, αν δεν απατώμε, ναι. Εξαιτίας της οποίας μάλιστα και προκλήθηκε και μεγάλη ανακάτωση, mm-hmm, δεν ισχύει, καθώς επιστράφηκε από τον ανάδοχο του κτηματολογίου, γιατί διαπιστώθηκαν φυσικά πάρα πολλά λάθη, τα οποία θεωρώ ότι ήταν αναμενόμενο να δημιουργήσουν όλη αυτή την δυσαρέσκεια στους πολίτες των νησιών μας, και όχι άδικα στις περισσότερες των περιπτώσεων. Εκείνο που μου είπε ο ίδιος είναι ότι αυτή η δήλωση δεν θα ξανακατατεθεί. Μάλιστα. Αν δεν διευκρινιστούν και δεν ξεκαθαριστούν όλες οι λεπτομέρειες, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η περιουσία των ιδιοκτητών. Mm-hmm. Μάλιστα. Σημαντικό αυτό το οποίο μας λέτε, το σημειώνουμε. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω, εσείς αυτή τη στιγμή και ως γιατρός έχετε βεβαίως επισκεφθεί mm-hmm. και το νοσοκομείο Λευκάδας. Γίνονται προσπάθειες? Θέλετε να διορθώσετε, mm-hmm. θέλετε να πείτε κάτι? Όχι τίποτα. Επίσημα δεν το έχω επισκεφθεί, αλλά ναι, το έχω επισκεφθεί. Έχετε εικόνα, εννοώ. Έχετε εικόνα. Ωραία. Ακριβώς. Έχετε εικόνα του νοσοκομείου. Αυτό θέλω να πω. Γίνονται προσπάθειες, και αυτό έχει επικοινωνηθεί και από τον βουλευτή, ο οποίος προφανώς έχει και πρόσβαση στους υπουργούς. Από την άλλη, όμως, πρόσφατα είχε υπάρξει και ένα δελτίο τύπου του Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας, όπου ουσιαστικά μνημόνευε για άλλη μια φορά τις παθογένειες και τα προβλήματα που υπάρχουν. Γνωρίζουμε βεβαίως, γιατί θέλουμε να είμαστε επίοικοι, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στελέχωσης, καθώς δεν υπάρχει και ενδιαφέρον πολλών γιατρών να έρθουν στη Λευκάδα, υπάρχει ένα πρόβλημα να βρουν σπίτι, υπάρχει ένα έλλειψη κινήτρων
υπάρχουν και νέες θέσεις και προτιμούν να πάνε σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, έχετε μία εικόνα γενικότερα για τις δομές τις ιατρικές, του νησιού και για το νοσοκομείο, το οποίο είναι υπερσύγχρονο. Το ζήτημα είναι αν είναι αντάξιο των προσδοκιών των συμπολιτών μας. Και αν πρέπει να τους εξυπηρετεί όπως πρέπει, όπως σχεδιάστηκε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε ένα νοσοκομείο κτηριακά, το οποίο είναι ένα κόσμημα για την περιοχή. Θεωρώ όχι μόνο τις Λευκάδες, ίσως θα μπορούσε να αποτελέσει και για τις γύρω περιοχές. Αντιλαμβάνεστε ότι η προκηρύξη των θέσεων για τους εργαζόμενους γίνεται κεντρικά. Υπάρχουν αυτές οι θέσεις. Πολλοί γιατροί, για όλους τους λόγους στους οποίους αναφερθήκατε προηγουμένως, δεν δείχνουν την επιθυμία τους να έρθουν στη Λευκάδα, και οι λόγοι είναι και οικονομικοί, κύριε Κουνιάκη, γιατί κακά τα ψέματα, οι μισθοί του δημοσίου δεν είναι τέτοιοι ώστε να μπορεί να αντέξει ένας πρωτοδιοριζόμενος επικουρικός, να σας πω, ιατρός, όχι μόνιμος ιατρός, και να έρθει σε μια πόλη στην οποία δεν έχει δικό του σπίτι, θα πρέπει να μεταφερθεί η οικογένειά του ίσως. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα και δεν θα μπορεί να καλύψει τις οικονομικές του ανάγκες. Οπότε ξεκινάμε από αυτό. Σαφέστατα θα πρέπει να δοθούν περισσότερα κίνητρα και από εμάς εδώ, από τον νομό μας, ίσως και μέσω του Δήμου, μέσω της περιφέρειας. Mm-hmm. Έχει ξαναγίνει, νομίζω, στο παρελθόν. Στόχος του προγράμματος υγείας της Νέας Δημοκρατίας είναι να ενισχύσει περαιτέρω αυτά τα νοσοκομεία της περιφέρειας, δίνοντας λοιπόν αυτή την ευκαιρία και να μην παρεξηγηθώ γι' αυτό, σε ιδιώτες γιατρούς που όμως δεν θα έχουν πραγματικά καμία ανάμειξη οικονομική με τους ασθενείς τους οποίους θα νοσηλεύονται, και έτσι ώστε να βοηθηθούν και να παρακαμφθεί όλο αυτό το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με την υποστελέχωση τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό κυρίως, ιατρονοσηλευτικό θα πω εγώ, γιατί δεν είναι μόνο οι γιατροί, είναι και οι νοσηλευτές μας οι οποίοι υποφέρουν πάρα πολύ, πάρα πολύ στα νοσοκομεία, και να δοθούν τέτοιες λύσεις. Σίγουρα δεν είναι μόνιμες λύσεις όλες αυτές και θα πρέπει σιγά σιγά να επανδρωθεί το νοσοκομείο μας. Εγώ εκείνο που θα ήθελα να πω, γιατί βλέπω ότι και το νοσοκομείο της Πρέβεζας, ίσως και γύρω στις περιοχές, θα μπορούσαμε να είχαμε μια καλύτερη συνεργασία σε δύο μεγάλα νοσοκομεία που είναι σε πολύ κοντινή απόσταση, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του ενός και του άλλου, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα στους πολίτες του νομού μας. Εγώ εκείνο που πραγματικά έτσι με θλίβει δεν είναι μόνο η Λευκάδα, γιατί οι πολίτες της Λευκάδας μπορούν να πάνε στο νοσοκομείο. Υπάρχουν όμως οι πολίτες του Μεγανηθίου, του Κάλαμου και του Καστού, που εκεί δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο, αντιλαμβάνεστε τα πράγματα. Mm-hmm. Άλλοτε έχουμε αγροτικούς ιατρούς, άλλοτε έχουμε κάποιον στρατιωτικό ιατρό, ο οποίος βοηθάει, αλλά αυτό σίγουρα δεν είναι λύση. Και μάλιστα λύση. Κυρία Ευγενού, σας διακόπτω και θέλω να το πω, γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα σήμερα από ακροατή. Υπάρχει ένα θέμα, για παράδειγμα, ένα μικρό νησί όπως είναι ο Καστός. Δεν έχει γιατρό αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα μου στέλνει ένα μήνυμα ένας ακροατής και μου λέει: το κάνετε γαργάρα κι εσείς οι δημοσιογράφοι. Δεν έχουμε λόγο να κάνουμε γαργάρα τίποτα. Από την άλλη, εκτιμώ πως δεν πατάς ένα κουμπί και έρχεται ένας γιατρός, υποθέτω, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Πραγματικά, εγώ μεγάλωσα στο Μεγανήσι και για πάρα πολλά χρόνια δεν είχαμε γιατρό. Και ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει έλλειψη γιατρού σε ένα μικρό νησί, ακόμη και αν υπάρχει ένας κάτοικος πάνω σε αυτό. Για τον Καστό και για τον Κάλαμο, γι' αυτό το είπα, είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα από ό,τι στο Δήμο Μεγανησίου. Και εγώ από την πλευρά μου, όχι μόνο ως γιατρός, θα ήθελα να γίνουν παρεμβάσεις παραπάνω, έτσι ώστε αν όχι καθημερινά, τουλάχιστον για τρεις φορές την εβδομάδα, να υπάρχει ένας γιατρός σε αυτά τα νησιά, ειδικά στον Καστό που έχει λιγότερους βεβαίως κατοίκους, στον Κάλαμο ίσως θα έπρεπε να είναι, όχι ίσως, θα έπρεπε και όφιλε να έχει μόνιμο γιατρό εκεί. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε. Είναι ένα θέμα το οποίο το βρίσκουμε πάντα μπροστά μας. Θέλω λίγο τώρα, κυρία Βγερινού, αν σας ρωτούσα αυτή τη στιγμή, η Λευκάδα ακολουθεί ένα μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης. Πολλές φορές εδώ, βεβαίως, μιλάμε για το σχεδιασμό του νησιού, που θέλουμε να πάμε, που θέλουμε να πάει, και ένα κρίσιμο ζήτημα είναι οι υποδομές.
Αυτό βεβαίως δεν έχει να κάνει άμεσα με έναν βουλευτή. Ο βουλευτής πρέπει να εξασφαλίζει ίσως χρηματοδοτήσεις. Από την άλλη, για να υλοποιηθούν τα έργα, θα πρέπει να υπάρχουν οι μελέτες, να τρέχει η αυτοδιοίκηση. Αν σας ρωτούσα να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας για το μοντέλο που ακολουθεί η Λευκάδα και ποιες στρεβλώσεις πιθανότατα υπάρχουν, τι θα μου λέγατε τη δεδομένη χρονική στιγμή? Από όσες συναντήσεις είχα με τον. Με την τοπική αυτοδιοίκηση, αντιλαμβάνομαι ότι πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης στη Λευκάδα είναι ο τουρισμός. Εκεί νομίζω έχει δοθεί το μεγαλύτερο βάρος. Εκεί νομίζω γίνονται οι μεγαλύτερες οικονομικές ενισχύσεις σε έργα, σε λιμένες, σε οτιδήποτε έχει να κάνει λοιπόν, με τον τουρισμό και σε έργα υποδομής γύρω από τον τουρισμό. Εγώ όμως θα ήθελα να σταθώ ότι τα τελευταία λοιπόν αυτά χρόνια αντιμετωπίσαμε μία πανδημία η οποία μας υπενθύμησε ότι μπορούν όλα να καταστραφούν εν μία νυχτή. Και είδαμε ότι πολλά νησιά και ξέρω τη Λευκάδα γιατί ίσως να μην υπήρχε τόσο έντονο το πρόβλημα της πανδημίας. Θα πρέπει να δούμε και τον πρωτογενή λοιπόν τομέα μας, ο οποίος στηρίζει την οικονομία μας και θα πρέπει ίσως να αρχίσουμε να εξοικονομούμε χρήματα και για την ανάπτυξη στον αγροτικό μας τομέα, τον οποίο πάντα είχαμε και θα έπρεπε να εξελίξουμε ακόμη περισσότερο. Η Νέα Δημοκρατία έδειξε και είχε θέση για αυτό. Νομίζω παρουσιάστηκαν και όταν ήρθε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης πριν περίπου 20 ημέρες στη Λευκάδα και θεωρώ ότι ήταν ένα δυνατό καμπανάκι αυτό της πανδημίας για να δούμε ότι δεν είναι μόνο ο τουρισμός εκείνος που μπορεί να κρατήσει την ανάπτυξή μας. Είναι σαφέστατα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά δεν είναι το μοναδικό, δεν θα πρέπει να αποτελεί το μοναδικό μας κίνητρο. Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο κλείνοντας, τώρα προσέξτε να δείτε. Απευθύνεστε λοιπόν σε έναν κόσμο που μας ακούει, ανήκετε στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία ζητάει να ενισχυθεί εκλογικά και κάποιοι προεξοφλούν δεύτερες εκλογές. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για κυβέρνηση συνεργασίας. Προφανώς υποθέτω θα θεωρείτε πως μια κυβέρνηση συνεργασίας είναι ανέφικτη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Από την άλλη, πώς πιστεύετε ότι θα είναι οι εξελίξεις στο επόμενο διάστημα? Δηλαδή, πηγαίνουμε σε μια σειρά εκλογικών αναμετρήσεων ή πιστεύετε ότι η συσπήρωση που θα έχει η Νέα Δημοκρατία και το εκλογικό αποτέλεσμα θα της δώσουν ευκαιρία στις δεύτερες εκλογές να έχει αυτοδυναμία, κύριε Αυγερίνου? Εμείς ξεκινάμε στις πρώτες εκλογές μας, λοιπόν, για να επιτύχουμε όσο το δυνατόν ένα εκλογικό αποτέλεσμα που μας φέρει πολύ κοντά στην αυτοδυναμία. Ίσως είναι ανέφικτο να γίνει μια κυβέρνηση, μια συγκυβέρνηση στις πρώτες εκλογές, αλλά θεωρώ θα εξαρτηθεί όλο από το ποσοστό που θα αποκτήσει η Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές και γι' αυτό θα πρέπει, θεωρώ, όταν θα πάμε να ψηφίσουμε την 21η Μαΐου, να είμαστε πραγματικά, να ψηφίσουμε με ενσυναίσθηση, με λογική και όχι με θυμό. Εγώ πραγματικά θα ήθελα να πω εδώ κάτι που σκέφτομαι πάρα πολύ και ως μάνα, γιατί έχω ένα 16χρονο γιο. Ξέρετε, ανήκω σε αυτή τη γενιά των 40άριδων, οι οποίοι επιλέξαμε να μείνουμε στην Ελλάδα. Και πιστεύω ότι θυσιάσαμε όλα μας τα θέλω στα πρέπει των καιρών μας. Μάλιστα. Και αυτό το κάναμε για ένα και μόνο λόγο, για να διεκδικήσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Και αυτό το μέλλον είναι αδιαπραγμάτευτο. Το λέω και στο παιδί μου, το λέω σε όλα τα παιδιά που έχουν το δικαίωμα ψήφου και θα πρέπει να πάνε εκεί να ψηφίσουν με ανοιχτά τα αυτιά τους και τα μάτια τους και να μην ψηφίσουν με θυμό. Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε όλα αυτά τα 4 χρόνια και παρά τις διαδοχικές διεθνείς κρίσεις και δοκιμασίες ότι στάθηκε αντάξια των περιστάσεων. Μάλιστα. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα με διεθνές κύρος, με ισχυρές συμμαχίες, έχουμε ασφαλή σύνορα και αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε. Μάλιστα. Θέλω λίγο να σας κάνω, επειδή μου ήρθαν δύο ερωτήματα εδώ, θα τα συμπτύξω κλείνοντας. Το ένα ερώτημα είναι του Χρήστου.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πιστεύετε ότι κάνουν ότι ξεχωρίζετε και για ποιο λόγο κάποιος να ψηφίσει εσάς, για παράδειγμα, από τους άλλους υποψηφίους σας στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας? Είναι το πρώτο, κρατήστε το. Και το άλλο. Έχει υπάρξει, κυρία Βγενού, μια κριτική ότι εσείς, ενώ για παράδειγμα βιοπορίζεστε στην Αθήνα, απαντήστε και είπατε ότι γνωρίζετε όλα τα πράγματα και έχετε μια εικόνα του νησιού, ότι δεν είχατε τα προηγούμενα χρόνια επαφή με το νησί και ότι για παράδειγμα αυτή τη στιγμή, γιατί κάποιος να ψηφίσει μια υποψηφιότητα από, με καταγωγή, αλλά αντιλαμβάνεστε πώς το λέω. Θέλετε να μου απαντήσετε σε αυτά, επειδή είναι ερωτήματα ακροατών? Εγώ να πω προκαταβολικά ότι δεν σημαίνει το ότι κάποιος, επειδή ζει σε έναν άλλο τόπο, δεν γνωρίζει τα προβλήματα ενός νησιού. Και το απαντήσετε. Απλά θέλω να τα θέσω γιατί μας ακούνε. Είναι και ερωτήματα που τίθενται καθημερινά και σε εμένα. Θα ξεκινήσω ότι είπα από την αρχή ότι εργάζομαι στην Αθήνα, γιατί η ειδικότητα που έχω κάνει πρέπει να είναι ο χώρος εργασίας μου είναι λοιπόν στην Αθήνα. Το 19 λοιπόν ήμουν στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, δεν εκλέχθηκα. Θέλω να πω ότι μπορεί να μην είχα τη φυσική παρουσία αυτά τα 4 χρόνια, γιατί δεν επιτρέπονταν από τη θέση που είμαι να έχω φυσική παρουσία. Και τι εννοώ? Ότι τα 2,5 χρόνια είχαμε lockdown. Μπορεί εδώ να μην είχε γίνει απολύτως αντιληπτό αυτό, αλλά από την θέση εργασίας μου δεν είχαμε άδεια υγειονομική, και νομίζω αν κάποιος είναι υγειονομικός μπορεί κάλλιστα να με διαψεύσει αν θέλει, να ενδυναμώσει τη δική μου άποψη. Εμείς δεν είχαμε άδεια. Άρα εκ των πραγμάτων, εγώ είχα να έρθω στην Λευκάδα ως φυσική παρουσία, εκτός ορισμένων περιπτώσεων ιατρικής φύσεως που έπρεπε να έρθω για τους γονείς μου. Είχα 2 χρόνια. Από εκεί και πέρα, σαφέστατα παρακολούθησα και παρακολουθούσα και παρακολουθώ το γίγνεσθε της Λευκάδος και όχι μόνο. Συμμετείχα ενεργά. Όποιος και χρειάστηκε την βοήθειά μου, όποια και αν ήταν αυτή, δόθηκε. Δεν θέλω να λέω ότι είναι λιγότερο λευκαδίτης επειδή δεν μένω στη Λευκάδα. Σωστά. Αυτό είναι κάτι που με θλίβει και με στεναχωρεί και θεωρώ μάλιστα ότι εμείς οι λευκαδίτες που μένουμε εκτός Λευκάδος αγαπάμε και εμείς την περιοχή μας, αγαπάμε το νησί μας, αγωνιζόμαστε το ίδιο για αυτούς. Και δεν μας κάνει λιγότερο λευκαδίτες το ότι δεν μένουμε μόνοι μας. Και θα το πω και εγώ αυτό. Εξάλλου θα πω και κάτι άλλο. Νομίζω ότι για το βουλευτικό ειδικά αξίωμα υπήρξαν βουλευτές στον τόπο μας οι οποίοι δεν έμεναν μόνοι μας στη Λευκάδα. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω γι' αυτό. Εγώ θέλω να πω πάνω σε αυτό. Αυτό το ερώτημα. Θέλω να πω, για να σας δώσω να απαντήσετε και στο άλλο, θέλω να πω γενικότερα, επειδή και εγώ ανήκω στην κατηγορία των συμπολιτών που μεγαλώσαμε, κάναμε μια καριέρα. Αυτή τη στιγμή και εγώ θέλω να σας πω ότι πηγαίνω, έρχομαι, δουλεύω και σε ένα μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό. Επενδύω και εγώ είχα ακούσει την κριτική, τη δημοσιογραφική. Τι θέλει τώρα ο Κουνιάκης, ο οποίος πηγαίνω, έρχεται και δεν είναι εδώ? Δεν είναι κριτήριο το που ζεις. Δεν είναι κριτήριο, για παράδειγμα, για το να μην έχεις μια σφαιρική άποψη, το αν κάποιος κάνει μια καριέρα και έχει επιλέξει να κάνει μια καριέρα σε ένα μεγάλο τόπο, στο ότι δεν μπορεί να τον υπηρετήσει. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Και για να κλείσουμε, κύριε Βγενού, είστε λοιπόν στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή και ο κύριος Καβαδάς διεκδικεί την επανεκλογή του. Είστε και εσείς. Είναι και ο τρίτος συνυποψήφιός σας. Και σας ρωτάω τώρα, μια που μας ακούει εδώ ο κόσμος, για ποιο λόγο κάποιος να ψηφίσει εσάς? Θα ξεκινήσω πάλι από το λειτουργήμά μου. Ασκώ λοιπόν αυτό το λειτουργήμα του γιατρού. Έχω ενσυναίσθηση, έχω λογική, γνωρίζω τι σημαίνει να αφοσιώνεται κάποιος σε έναν σκοπό. Έχω μάθει να αγωνίζομαι τόσο για την υγεία αλλά και για όλες τις αξίες που οφείλουμε να έχουμε. Έχω επιμονή στους στόχους, να τους πετυχαίνω. Θεωρώ και καλό όλους να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια ενωμένη, να με εμπιστευτείτε. Στάσουμε στο πλευρό κάθε λευκαδίτη σας και κάθε λευκαδίτη, δίπλα σε κάθε λευκαδίτικη οικογένεια, με όταν και όσο χρειάζεται. Πιστεύω ότι η πολιτική όπως και η ιατρική είναι λειτουργήμα. Μάλιστα. Και πρέπει να υπηρετεί πρώτα τον άνθρωπο. Και αυτό θεωρώ ότι
τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Πολύ ωραία. Γι' αυτό εξάλλου επέλεξα και την πολιτική. Και αυτό νομίζω ότι σας τιμά. Κυρία Αυγερινού, θα βάλουμε μία άνω τελεία. Υποθέτω ότι αυτή είναι η πρώτη έτσι, η συζήτηση. Ήθελα λίγο να σας γνωρίσουμε και όλοι εμείς ραδιοφωνικά. Όχι ότι δεν σας ξέρει ο κόσμος, απλά ξέρετε, μιλάτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό με ένα συγκεκριμένο ακροατήριο που θέλαμε έτσι λίγο. Είναι η πρώτη κουβέντα που κάνουμε μαζί σας. Και βεβαίως μετά θα συζητήσουμε και στην καρδιά της προεκλογικής περίοδου με πιο συγκεκριμένη ατζέντα ζητήματα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Αυγερινού. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια χαρά.